Μαρία μου, τι γίνεται, είναι αυτό δικό σου. Τι το θέλεις εδώ. Το άφησα για λίγο. Δεν ζω χωρίς αυτό. Μα δεν είναι δυνατόν. Μα δεν υπάρχει ζωή χωρίς αυτό. Αλίμονο, τα αρνητικά σπρέι φέρνουν εθισμό. Δηλαδή, κανείς αυτό που λες. Έχω εθιστεί. Το χρησιμοποιείς πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Τα αρνητικά σπρέι είναι μόνο για μια εβδομάδα όταν έχουμε ένα κρυολόγημα, όταν συναχωθούμε δηλαδή, και μετά τα πετάμε. Τέλος. Εκτός αν κάποιος έχει αλλεργική ρινίτιδα αλλεργία, που τότε εντάξει, αλλά το κατάλληλο σπρέι που θα πάρει από τον εξειδικευμένο γιατρό για να το βάλει παρατεταμένα. Αλλιώς τίποτα. Αλλιώς τίποτα. Αποκλείεται. Γιατί δεν θα με αφήσει να το χρησιμοποιήσω άλλο. Ναι, αλλά δεν θα αναπνέεις, Θα έχουμε προβλήματα στην αναπνοή. Για να το δούμε λιγάκι αυτό το θεματάκι. Εγώ γιατί έχω προβλήματα στην αναπνοή. Γιατί ο κόσμος λοιπόν καταλήγει σε αυτά τα σπρέι, γιατί δεν έχει άλλη λύση. Ξεκίνησε έτσι απλά με ένα απλό κρυωματάκι ή με ένα μπούκωμα που διαρκούσε παραπάνω και δεν έβρισκε άλλο τρόπο. Ξεκίνησε το σπρέι, λέει: α, ωραία είναι, αναπνέουμε πιο καλά και συνέχισε έτσι. Λοιπόν, αυτά τα σπρέι κάνουν εθισμό. Είναι αποσυμφορητικά, δηλαδή συρρυκνώνουν τις ειρηνικές κόγχες. Οι ειρηνικές κόγχες είναι κάτι προεξοχές στα μαξιλαράκια, να φανταστείτε, που είναι μέσα στο εσωτερικό της μύτης. Όταν ζαρώσουν αυτά τα μαξιλαράκια και πάνε στην άκρη, ωραία αναπνέουμε. Αλλά αν βάλουμε χρόνια αυτό το σπρέι, με τα χρόνια διωγγώνονται τόσο πολύ οι κόγχες που πλέον παραλύουν. Δεν ζαρώνουμε τίποτα παρά μόνο με μεγάλη χρήση, με κατάχρηση πλέον αυτών των συγκεκριμένων σπρέι. Μα θα βρει σπρέι στο αυτοκίνητο, στη τσάντα, παντού. Στο σπίτι. Και νιώθεις και άγχος αν δεν τα έχεις. Υπάρχει μια αγωνία, μια ανασφάλεια, μια κρίση πανικού που μας περιγράφουν πολύ όταν δεν έχουν τα σπρέι πάνω τους, στην τσέπη τους, σε διάφορες μεριές μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξεκινάει πιθανότατα και από. Που δεν το έχουμε συζητήσει σχεδόν ποτέ, θα έλεγα. Ναι, και όμως είναι πολύ σημαντικό. Αν ρωτήσετε γύρω σας, θα δείτε μεγάλο αριθμό του πληθυσμού έχει αυτό το θέμα με τα σπρέι. Και δεν παίρνει σωστές γνώμες, δεν πηγαίνει να συμβουλευτεί το κατάλληλο χειρουργό ή οποιοδήποτε ιατρό που να γνωρίζει αυτό το συγκεκριμένο θέμα για να μπορεί κατάλληλα να το συμβουλέψει. Υπάρχουν τόσα πολλά σπρέι στην αγορά που κανείς δεν ξέρει ποιο είναι πιο αθώο και ποιο είναι το πιο εθιστικό. Να το πάρουμε όμως από την αρχή. Ποιο είναι το πρώτο απλό σύμπτωμα που πρέπει εγώ να έρθω στο γιατρό, να μιλήσω μαζί του και να μην το πάρω. Ή να το πάρω, αλλά να ξέρω για πόσο διάστημα θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω. Κοιτάξτε, αν είναι ένα απλό κρύωμα, πάλι θα επισκεφτείτε το γιατρό, γιατί μπορεί να είναι ένα απλό κρύωμα. Όμως, αν εξελιχθεί σε αιγμορίτιδα, σε κάτι άλλο, θα χρειαστεί παράλληλα αντιβίωση και όχι μόνο το σπρέι. Αντιβίωση, να κάνουμε μια επικοσμητική εξέταση, μια εξωτερική τομογραφία, να δούμε τι γίνεται. Όμως, το πιο συνηθισμένο θέμα που έχω δει είναι ότι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα με το διάφραγμα και με τις ειρηνικές κόγχες και επειδή το παραμελούν, καταλήγουν την πιο εύκολη λύση που βρίσκουν κοντά τους να πάρουν αυτά τα σπρέι. Αυτά τα σπρέι όμως είναι ισχυρά αποσυμφορητικά. Ο εθισμός που κάνουν δεν είναι μόνο ότι είσαι συνεχώς εξαρτημένος να βάζεις το σπρέι, είναι ότι μπορεί την όσφρηση να καταστρέψουν, μπορεί να κάνουν αιμορραγίες και επίσης να ανέβει η πίεσή τους, να κάνουν υπέρταση. Γιατί είναι ισχυρά αγκιοσυσπαστικά αυτά τα σπρέι. Επομένως κάνουν πιθανώς αυτές όλες τις επιπλοκές. Ακόμα και γλαύκωμα στα μάτια. Υπάρχουν πολλές παρενέργειες. Άρα λοιπόν, γιατί να με το δει στον ειδικό. Παρενέργειες λέτε που ποτέ δεν διαβάζουμε, αργυρό μου γλυκιά. Ναι, ενώ το γράφουν πάνω ότι είναι μόνο για 7 ημέρες αυτά που πρέπει να το γράψουν, το γράφουν οπωσδήποτε, αλλά κανείς δεν τα τηρεί. Νομίζω ότι είναι αθώα και ασφαλή να τα βάζει. Ναι, κάτι που δεν το γνωρίζαμε καθόλου. Ναι, πραγματικά είναι μια παγίδα. Είναι ένα μέτρο στη ζωή μας. Είναι μια παγίδα και νομίζει κανείς ότι αυτή είναι η εύκολη λύση και τελείωσε. Όχι, είναι καλό να εξετάζεται από τον γιατρό. Πολύ μεγάλο αριθμό από όλους μας τον πληθυσμό, 80% περίπου, έχει στραβό διάφραγμα. Πολύ στραβό διάφραγμα και υπερτροφίες στις κόγχες. Και αυτά και τα δύο μαζί γίνονται σε ένα χειρουργείο το οποίο είναι πλέον πάρα πολύ απλό. Πόσες ώρες? Μισή ώρα κατάλαβα. Α, μισή ώρα μόνο. Μισή ώρα, ναι. Με νάρκωση, καλό θα ήταν να έχει ολική αναισθησία, επειδή το διάφραγμά μας τι είναι λοιπόν, είναι ένα χώρισμα, να το πω πιο απλά, που χωρίζει τη μύτη μας σε δύο μέρη. Αυτό το χώρισμα είναι μπροστά χόνδρινο, αλλά στο βάθος προς τα πίσω είναι οστέινο. Καλό είναι να καθαρίσουν σωστά και οι δύο μοίρες, και η χόνδρινη και η οστέινη, και γι' αυτό το λόγο καλό είναι να έχει νάρκωση κανείς για μισή ωρίτσα, αλλά πολύ ελαφριά είναι η νάρκωση αυτή που χρειαζόμαστε. Και όταν θα ξυπνήσει, θα έχει πιθανώς μικρά γαζάκια, αν και η μοντέρνα χειρουργική, αν δεν έχουμε σοβαρά θέματα στις κόγχες, βάζουμε κάτι σιλικόνες μες στη μητούλα και αναπνέει κανονικά ο άνθρωπος. Δεν έχει ηλικίας θέμα. Σε αυτό έχουμε θέμα, τι γίνεται για το θέμα του χειρουργείου, τι κάνουμε. Δεν έχουμε θέμα. Βέβαια, πρέπει κανείς να είναι ενήλικας, να έχει ενηλικιωθεί, δηλαδή τα αγόρια να περιμένουν στα 16 περίπου, 17, τα κορίτσια μπορεί και από τα 15 που έχουν πάρει πλήρη ανάπτυξη και θα μπορέσουν να διορθώσουν το διάφραγμά τους. Όμως υπάρχουν περιστατικά και θέλω να το τονίσω αυτό, που είναι είτε αθλητές, πρωταθλητές, είτε παιδάκια που έχουν πέσει και έχουν χτυπήσει τη μύτη τους, έχουν πέσει με το πρόσωπο κάτω και έχει παρεκτοπιστεί το διάφραγμα από αυτό το πέσιμο, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να μην αναπνέουν μέχρι τα 18. Υπάρχει τεχνική ειδική παιδιατρική, όπου θα μπορέσουμε να ευθειάσουμε το εσωτερικό, αυτά τα μέρη που επιτρέπονται τη μύτη και το παιδάκι να αναπνέει. Και όταν θα φτάσει πια στα 18,
και χρειαστεί, τότε θα το ολοκληρώσει. Δηλαδή, μην αφήνουμε και ένα παιδάκι που έχει πέσει, έχει χτυπήσει, ακόμα και έχει παραμορφωθεί η μητούλα του και το αφήνουμε έτσι και με στραβή μύτη. Το έχω δει πολλές φορές. Να σε ρωτήσω κάτι, αν και θα σου έχουν κάνει πολλές φορές την ερώτηση αυτή. Όταν πάμε δηλαδή να φτιάξουμε τώρα το διάφραγμα που μου λες, θα φτιάξω και τη μύτη μου. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή δεν είναι. Φτιάχνει μύτη από αυτό. Όχι. Α. Αν κάνω μόνο ρυθμικό διάφραγμα, τότε το εξωτερικό σχήμα της μύτης θα παραμείνει το ίδιο. Α, δεν αλλάζει. Όχι, δεν αλλάζει. Εκτός αν έχουμε μια πολύ λοξή μύτη που οφείλεται στο χόνδρινο μέρος και έχει βαρεκτοπιστεί, εκεί υπάρχει ειδική τεχνική, αλλά είναι εξειδικευμένη τεχνική διαφράγματος που θα γίνει με ανοιχτή μέθοδο. Θα χρησιμοποιήσουμε ανοιχτή μέθοδο ρινοπλαστικής για να το ισιώσω στην πάνω μοίρα του. Αλλά αυτό είναι κάτι extreme. Το 80% που σας είπα γίνεται κλειστά το διάφραγμα, από μέσα, διαμέσου από τα ρουθουνάκια. Δεν ανοίγεται, δεν γίνεται καμία τομή και δεν αλλάζει το σχήμα της μύτης. Αλλά άμα θέλουμε, μπορούμε συγχρόνως να αλλάξουμε τη μυτούλα μας. Βεβαίως, αν κανείς το επιθυμεί και έχει πρόβλημα, βεβαίως, τότε ταιριάζει πάρα πολύ, αφού θα είμαστε στο χειρουργείο και αφού θα έχουμε τον χειρουργό που γνωρίζει, γιατί αυτό δεν το γνωρίζουν όλοι. Θα το έχουμε συζητήσει πριν όμως. Ναι, εντάξει, αλλά χρειάζεται εξειδίκευση. Δηλαδή, ναι, μεν να γνωρίζεις πολύ καλά τα θέματα οριλά, δηλαδή να διορθώσεις καλά τις κόχες, το πρόστο διάφραγμα, τις ειρηνικές βαλβίδες και γιατί το λες αυτό, μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα μετά. Ναι, μπορεί να κάνει τέτοια χειρουργία, να παρέμβει δηλαδή κάποιος που δεν γνωρίζει τη ρινοπλαστική και μεν να πετύχει το διάφραγμα, αλλά να μην πετύχει το υπόλοιπο θέμα. Και τι κάνουμε εκεί. Και να πέσει η μύτη προς τα κάτω. Τι κάνουμε εκεί. Μετά θα γίνει διόρθωση. Δεν είναι ότι χάθηκε ο κόσμος, αλίμονο, αλλά είπαμε καλό θα ήταν από την αρχή κανείς να βρει το σωστό εξειδικευμένο χειρουργό, να κάνει καλή επιλογή, οπότε να πετύχουν ό,τι και αν θέλει. Δηλαδή, αν θέλει το διάφραγμα να έχει απόλυτη επιτυχία. Γιατί ξέρετε, παλιά αφαιρούσαν οι χειρουργοί πολύ διάφραγμα προκειμένου να το ισιώσουν. Τα πολύ στραβά διαφράγματα θέλουν με πολύ προσοχή. Αν δεν έχει φίδι και καλέμι και τέτοια που λέτε, γιατί πάρα πολλοί μας το αναφέρουν ότι θα γίνω, θα κάνω διάφραγμα και θα μελανιάσω και θα πονέσω. Ούτε θα μελανιάσω όταν κάνεις διάφραγμα, ακριβώς όπως μπήκε έτσι ακριβώς θα βγει. Δεν υπάρχουν, όπως σας είπα πριν, εξωτερικές τομές και δεν υπάρχουν κατάγματα όταν κάνεις απλό ρινικό διάφραγμα. Και έτσι δεν υπάρχει φόβος και είπαμε δεν υπάρχει και πόνος σε αυτό το χειρουργείο. Πολύ ωραία. Υπάρχει λύση λοιπόν για την αναπνοή. Και έτσι αναπνοή. Μετά μπορούμε και να αναπνέουμε καλύτερα και να νιώθουμε και καλύτερα. Ναι, είναι καλύτερο στην ποιότητα ζωής, στην ευεξία. Μπορεί να μην είναι ένα χειρουργείο που να πει κανείς ότι είναι απόλυτη ανάγκη, εκτός αν επιπλέκεται το σύνδρομο άπνοιας που έχουμε συζητήσει και άλλη φορά. Εκεί είναι τα πράγματα πιο σοβαρά. Διαφορετικά. Είναι κακό γιατί σου δίνει κακή ποιότητα ζωής. Δηλαδή, πρωινό πονοκέφαλο. Ξυπνά, όλοι διαρκώς έχουν πονοκέφαλο, μπουκωμένο το κεφάλι τους. Γιατί σκεφτείτε εμείς. Μια φορά. Να βρούμε γιατί νιώθουμε έτσι. Ακριβώς. Μια φορά, αν κρυώσουμε, να συναγωθούμε, έχουμε φοβερό πονοκέφαλο. Σκεφτείτε κάποιος που συνέχεια δεν αναπνέει καλά. Πόσο άσχημα νιώθει. Κούραση, πονοκέφαλο. Έχουν πολλές φορές κακοσμία, δεν παγιδεύονται βλένες μέσα στη μύτη. Έχουμε συμπτώματα ηγμορίτιδας, επιπλοκή δηλαδή, του στραβού διαφράγματος είναι το να πάθει κανείς μια ηγμορίτιδα, μετά μπουκώνουν τα αυτιά, σαν να έχεις ανέβει στο βουνό, διότι όλα επικοινωνούν. Επομένως υπάρχουν πάρα πολλές επιπλοκές και πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα βοηθήσουμε αν θα φτιάξουμε ένα απλό διάφραγμα. Πολύ ωραία, χαίρομαι πάρα πολύ, σας το χαρίζω. Α, ευχαριστώ πολύ. Αυτό από αυτά μακριά. Εγώ απαλλάχτηκα. Από αυτά μακριά και ενώ υπάρχει τόσο μοντέρνος τρόπος και εύκολος τρόπος κανείς να το αντιμετωπίσει, είναι κρίμα να παραμένει δέσμιος από μια κακή φαρμακευτική αγωγή και να έχουμε τη φαρμακευτική ρινίτιδα εξάλλου που γίνεται λόγω αυτών των χημικών. Που δεν μπορεί να τα αντέξει ο βλενογόνος της μύτης, που είναι πάρα πολύ λεπτός. Αφού πολλές φορές μας λέει ότι ματώνει η μύτη μας από τα πολλά σπρέι. Άργυρο μου γλυκιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κι εγώ. Και θα χαρώ πάρα πολύ να εξηγήσω όσο χαίρομαι που μου λύνεις τέτοια όμορφα προβληματάκια κατευθείαν όμως. Μα υπάρχει τρόπος. Και η μοντέρνα χειρουργική έχει απλοποιήσει πάρα πολύ. Αυτό μου αρέσει πολύ. Μοντέρνα χειρουργική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε πανίδεν λοιπόν. Ευχαριστώ.